Ως το τέλος Αυγούστου, η Καβάλα βρίσκεται κυκλωμένη από βουλγαρικές δυνάμεις. Ο διοικητής του 4ου σώματος, συνταγματάρχης Χατζόπουλος, έχει διαταγές να μην αντισταθεί σε προσπάθεια των Βουλγάρων να καταλάβουν την πόλη. Υποκύπτει σε τελεσίγραφο παράδοσης, ζητώντας μόνο να αναλάβουν οι Γερμανοί την αιχμαλωσία του 4ου σώματος. Από τους ανωτέρους του σώματος αυτού, αρνείται μόνο να παραδοθεί ο συνταγματάρχης Χριστοδούλου με τους άνδρες του και καταφεύγει με αγγλική βοήθεια στη Θάσο. Τρεις ή μισή χιλιάδες οπλίτες με επικεφαλή στο Χριστοδούλου αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν την εθνική άμυνα. Η παράδοση της Καβάλας άλλαξε την τύχη του κινήματος της εθνικής άμυνας και έπεισε και το Βενιζέλο ότι οι βασιλόφρονες θα γίνονταν αφορμή να χαθούν σταδιακά όλες οι κατακτήσεις των Βαλκανικών πολέμων. Ο Χριστοδούλου, στο επίκεντρο του γενικού ενδιαφέροντος, γίνεται με ενθουσιασμό δεκτός από οπαδούς της άμυνας.